λίγα 24 ώρα πριν από την τελική απάντηση των Ρώσων, η οποία θα σταλεί την Παρασκευή. Η κατά πολλούς αναμενόμενη συμφωνία για προμήθεια αερίου σε χαμηλότερη τιμή θα προσφέρει σημαντική ανάσα σε κάθε νοικοκυριό και στην αγορά. Οι συνέπειες, άμεσες και μακροπρόθεσμες, θα είναι μόνο θετικές, αντίθετο στην τσέπη όλων των καταναλωτών, αλλά και με σημαντικό ρόλο στην υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ανεπισήμως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα γίνει αποδεκτή από την Gazprom η ελληνική αξίωση για μείωση κατά τουλάχιστον 15% της τιμής, ώστε από τα 460 δολάρια ανά 1000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το κόστος να πέσει κάτω από τα 400, προσεγγίζοντας τον δυτικό ευρωπαϊκό μέσο όρο των 370 δολαρίων. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η στάση των Ρώσων και στα υπόλοιπα αιτήματα για τη μείωση της ποσότητας υποχρεωτικής κατανάλωσης, το βάθος της αναδρομικής ισχύως της μειωμένης τιμής και τη διάρκεια της νέας σύμβασης. Όλα αυτά θα φέρουν ανακούφιση στα πορτοφόλια των καταναλωτών και θα τονώσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Εννοείται ότι είναι καταπληκτικό αν συμβεί κάτι τέτοιο, σίγουρα. Η μείωση της χοντρικής τιμής από την Gazprom θα οδηγήσει σε πτώση των τιμολογίων της ΔΕΗ, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί το 25% των καυσίμων που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ηλεκτρικού και θα μικρύνει τα έξοδα των οικοκυριών για θέρμανση και όχι μόνο. Ακόμη θα περιορίσει το ενεργειακό κόστος βιοτεχνιών και μεγάλων βιομηχανιών, επιφέροντας μείωση της τιμής των προϊόντων και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, με απότερο όφελος στην τόνωση της παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο κόσμος οτιδήποτε συμβάλλει στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής του, οπωσδήποτε είναι ωφέλιμο και χρήσιμο. Έκπτωση 15% από την Gazprom θα ρίξει το κόστος για φυσικό αέριο κατά 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.